Γεια σας! Τι κάνετε? Καλή χρονιά με υγεία. Να είστε πάντα καλά όλοι. Ελπίζω να περάσετε ωραία. Γιορτές τώρα τέλος. Κάθε κατεργάτη στον πάγκο του. Καιρός ήταν. Αλλά μάλλον πλησιάζουν και άλλες γιορτές, οι απόκριες. Νομίζω είναι 26 Φλεβάρι. Γρήγορα. Όπως είδατε πήγα τζάμπο. Πήγα νωρίτερα πάλι, γιατί ήδη έχουν βγάλει αποκριάτικα. Εντάξει, αποκριάτικα εγώ δεν κάνω κάτι, πέρα από ούτε στολισμό σε σπίτι και τέτοια. Για το παιδί μόνο. Αν τον ντύσω να του πάρω έτσι μια μικρή στολή, αν και νομίζω θα φορέσει την περσινή, γιατί την είχα πάρει μεγαλύτερη. Αυτά από απόκριες. Γενικά τα Χριστούγεννα και τις γιορτές αυτές δεν με ψώνησα πολλά πράγματα. Δεν είχα βγει στην αγορά, γιατί είχαμε περισσότερο το νου να τα πάμε για ελιές, δεν είχα και πολύ όρεξη. Αλλά τώρα έτσι μου έρθει η επιθυμία να κάνω κάποιες αλλαγές γενικά, να φτιάξω κάποια πραγματάκια που θέλω και έτσι πήγα στα τζάμπου. Πήρα κάποια πραγματάκια που είχα στο νου, και κάποια έτσι από εδώ και από εκεί διάφορα, όπως πάντα τα τζάμπου. Παίρνουμε πολλές φορές. Είχα έτσι έντονη επιθυμία να πω στα μαγαζιά, δεν ξέρω. Το είχα ανάγκη. Είπα λίγο να ανανεωθώ κι εγώ. Λοιπόν, θα σας δείξω τι πήρα. Θα τα βάλω εδώ. Λοιπόν, πήρα ένα παζλ για το παιδί. Έχω γράψει και πίσω τις τιμές, είμαι έτοιμη αυτή τη φορά. 1,29 με μεγάλα κομμάτια. Να μπορεί να το δουλέψει με 24 κομματάκια. Έτσι είναι μεγάλα. Τα ζώα του σπιτιού μάλλον είναι αυτό. Τα ζώα της φάρμας. Με ένα αυτοκινητάκι πάνω. Τη σακούλα δεν είχα κρύψει του τζάμπου. Γιατί αν με έβλεπε θα ήθελα να τα πάρει όλα τώρα. Τα κρύβω. Και δεν θα μπορούσα να κάνω το τζάμπο χολ. Λοιπόν, αυτό το μπάζ για το Δημοσθένη. Πήρα και αυτά τα αυτοπόλητα για τον τοίχο, για το δωμάτιό του. Το παζ, δεν ξέρω να σας είπα, το ξέχασα. Έκανε 1,29. Λοιπόν, αυτά τα αυτοπολιτάκια είναι σαν από φενιζόλ το υλικό. Αυτά είναι τα ζωάκια του δάσους και στο δωμάτιό του έχω κολλήσει τα εικόσιτα τα ζώα, αυτά που ζουν στο σπίτι. Του κολλώ διάφορα στους τοίχους για να μπορεί να τα βλέπει και να τα αφομοιώνει λίγο. Να είναι και λίγο πρόσχαρο το δωμάτιο. Το πήρα 1,99. Έχει αυτό το ζελοτέπ, ας πούμε, μπρος πίσω, διπλής όψεως. Το βάζεις από πίσω και το κολλάς στον τοίχο. Δεν είναι επικίνδυνα και δεν σου χαλάνε και τον τοίχο κιόλας, να σου κάνουν μετά διάφορα. Του πήρα ένα παραμυθάκι, τα τρία γουρουνάκια, το οποίο... Έκανε 59 λεπτά. Αυτό τώρα τι γίνεται, έχει παραμυθάκι και σε κάποια σημεία μέσα στις εικόνες λείπουν κάποια κομμάτια. Ας πούμε όπως εδώ τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα, κάποια άλλα αντικείμενα μέσα στο παραμύθι. Βλέπετε που εδώ είναι το κεφαλάκι του, είναι λευκό. Αυτά όλα ψάχνεις να τα βρεις μετά σε αυτοκόλλητα. Έχει αυτοκόλλητα τα οποία σε εκπαιδεύουν για να φτιάξεις μόνο σου το υπόλοιπο κομμάτι. Δηλαδή, παίρνεις τα αυτοκόλλητα και εντοπίζεις που, ας πούμε, πρέπει να το βάλεις. Νομίζω δεν το έχω ξαναδεί. Πολύ ωραίο, μου άρεσε. Το πάρω κι άλλο, αν του αρέσει. Πήρα σκουπιδοσακούλες μεγάλες. 10 σκουπιδοσακούλες, 1,49. Εντάξει, κλασικές σακούλες είναι, που δεν είχα για τα σκουπίδια. Μανταλάκια κλασικά, γιατί όλο και μου χαλάνε. Πολλές φορές βάζω και δύο απλώστες και δεν έχω μανταλάκια για τη δεύτερη. 79 λεπτά, πλαστικά. Κινέζικα. Έχω ξαναπάρει και είναι πάρα πολύ καλά. Άλλο ένα παραμυθάκι μικρό για το Δημοσθένη. Η Μπάμπη, η Ελαφίνα. Ή ο Μπάμπη, δεν ξέρω. 79 λεπτά.
Τώρα τελευταία έτσι διαβάσουμε πιο πολλά παραμυθάκια, γιατί καταλαβαίνει κιόλας. Είναι πολύ ωραίο. Θα το πάρετε και για δωράκι σε παιδάκια. Ή στο παιδάκι σας. Πήρα αυτό εδώ το πράγμα. 99 λεπτά, 1 ευρώ δηλαδή. Είναι πλαστικό αποφρακτικό. Το βάζεις μέσα στο σιφόνι, στο λιπτήρα δηλαδή, ή όπου αλλού θες, που έχει βρωμιές, στο λιπτήρα, στο νεροχύτη, κάτω στην ντουζιέρα και βγάζει τις ακαθαρσίες. Πάει πάρα πολύ μακριά και έχει αριστερά δεξιά κάποιες εγκοπές, αιχμηρές ακίδες γράφει και μπορεί να πιάσουν τρίχες, άλλες βρωμιές κλπ. Μου φάνηκε έτσι παράξενο και θέλω να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω. Να δω τι θα κάνει. 57 σαντιμέτρ. Δεν το έχω ξαναδεί. Ένα φάκελο. 29 λεπτά. Πλαστικό. Εδώ βάζω συνήθως λογαριασμούς πληρωμένους. Οτιδήποτε θέλω να κρατήσω. Έχω φτιάξει δύο φακέλους με το νερό, με τη ΔΕΗ και θέλω και ένα τρίτο για κάποια άλλα πράγματα, να μην τα χάνουμε. Πάρα πολύ χρήσιμη η φάκελη αυτή. Ένα φουτεράκι του Δημοσθένη. 4,99. Είναι 100% βαβάκι, το τσέκαρα. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Τα έχω ξαναπάρει και μέσα έχει αυτό το... Πώς μπορώ να το πω, αυτό το υδρόφυλλο το βαβάκι που δεν υδρώνει, δεν είναι αυτά τα μαλλιαρά μέσα. Το πήρα λίγο μεγαλύτερο. Πέντε και έξι ετών, εμένα είναι 3,5 στα 4, αλλά εντάξει, το κάνω, είναι λίγο πιο ψηλό. Πήρα ένα mousepad, δεν είχαμε καθόλου. 99 λεπτά. Δεν είχε και πολλά ιδιαίτερα έτσι ωραία. Πήρα αυτό με τα σκυλάκια. Για να το βλέπει ο Δημοσθένης περισσότερο. Θα το ανοίξω και τώρα γιατί εδώ δεν έχω το λάπτοπ. Ούτε για τον υπολογιστή είχαμε. Καλό τον υπολογιστή. Το ανοίγω φυσικά και στη παίξη. Δεν είναι και τόσο καλό, αλλά εντάξει. Θα την κάνω τη δουλειά μου. Ούτε ποτικάκι. Να το. Το είχα έτσι. Πάρα πολύ καλό. Κλασικές παντοφλίτσες, παίρνω πάντα. Εμένα μου αρέσουν να φορώ και το χειμώνα περισσότερο ανοιχτές μπροστά, να βγαίνουν τα πόδια έξω. Medium large, 39-41. Βαβακερές, 1,99. Για πάνε ενδεχόμενο, έχω ξανακάνει βίντεο σχετικά με αυτές. Για ξενοδοχεία, για επισκέπτες, πάτε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι. Το έχω στο μυαλό μου. Μια χαρά είναι. Τις πλένει και στο πλυντήριο. Σπουγγαράκια κλασικά 99 λεπτά που μου αρέσουν. Τα έχω ξαναδείξει. Έχει μέσα 6, πάρα πολύ καλά. 99 λεπτά. Τέσσερα την εβδομάδα να αλλάζεις. Όχι την εβδομάδα, συγγνώμη. Το μήνα. Είσαι μια χαρά. Μετά. Πήρα αυτό το σταγόνες καθαρισμού, λέει, που το ρίχνεις στη λεκάνη. Διαρκεί πολύ καιρό, λέει, 60 μέρες. Μια σταγόνα αρκεί να εξουδετερώσει όλες τις οσμές. Από περιέργεια το πήρα. Δεν βάζω τέτοια, αλλά το πήρα από περιέργεια αυτή τη φορά. Ρίχνεις μια σταγονίτσα και φεύγουν οι μυρωδιές. Αυτό μπορείτε να το βάλετε έτσι, ψιάζομαι και στα σιφόνια, στον νηπτήρα στην κουζίνα από μέσα κάτω, για να μην μυρίζουν. Συνήθως τα ντουλάπια κάτω από το νεροχύτη της κουζίνας έχουν κάποια οσμή. Μπορώ να το ρίξω και εκεί μάλλον. Θα το ρίξω μέσα, για να μην μυρίζουν από κάτω τα ντουλάπια. Ωραία μυρίζει. Σαν τριαντάφυλλο. Κρινάκι έχει απ' έξω. Θα το δοκιμάσω.
Γιατί όχι. Κάζα Λαμπίκο. Πόσο το πήρα, σας είπα. Δεν το έχω γράψει. 99 λεπτά. Και στείλε κάνει μέσα. Και πατούν στα σιφόνια. Στο μπαλκόνι έξω. Στο αποθητευτικό. Πήρα μετά κλειψάκια, 69 λεπτά. Τα έχω ξαναδείξει. Τα είχα πάρει από το IKEA τα προηγούμενα και στο Βασιλόπουλο. Τώρα τα βρήκα και στο Τζάμπο. Είναι αυτά εδώ. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ εξυπηρετικά. Ανοίγουν, κλείνουν. Τσακ, κλείνεις. Ανοίγεις τις φακές, τις ξανακλείνεις. Το αλεύρι σου, πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλά. Και δεν χαλάνε, δεν σπάνε. Έχω άλλα 4 τώρα στη συλλογή μου. Με αυτά από το Τζάμπο. Πήρα και κάτι σοκολατάκια που μου άρεσαν, πραλίνες. Γεμιστά σοκολατίνια γάλακτος, Monte Bianco. Τα πήρα και τα ζήλεψα, 2,99. Και κρατήθηκα μέχρι να κάνω το Τζάμπο Χολ, για να τα ανοίξουμε παρέα. Μασχομυρίζει το σακουλάκι. Σαν καραμελίτσες είναι. 2,99, εντάξει, καλά είναι. Πολύ ωραία. Έχουνε πραλίνες μέσα. Πραλίνα φουτουκιού. Ωραία. Ό,τι πρέπει. Οι γιορτές συνεχίζονται. Λοιπόν. Πήρα καλτσούλες. 36-42 νούμερο. Εκείνες οι άλλες οι ωραίες που είχα κάνει το Τζάμπο Χολ το προηγούμενο είχαν τελειώσει. Τα είχαν πάρει όλα. Πήρα αυτές εδώ 2,99. 80% βαβάκι. Πήρα αυτές γιατί είχαν πιο πολύ βαβάκι. Τούρκικες. Δύο μαύρες, μία γκρι, μία λευκή. Μ' αρέσουν που το λάστιχό τους είναι ελαφρύ. Δεν τραβάει το πόδι. Μένω που και που καμία να έχω. Και θα κυκλοφορώ τώρα τελευταία πιο πολύ μαθητικά. Και με βολεύουν. Λοιπόν. Κουτάκι για όλες τις χρήσεις. Με κλειψάκι. Τι σκέφτηκα γι' αυτό. Όχι για φαγητό. Μπορείς να βάλεις ραπτικά, κουπιά, βελόνες, κλωστές, κουβαράκια και διάφορα τέτοια, βελονάκια. Τουρκικό είναι. Το πήρα 1,29. Σκέφτηκα να βάζω τα στυλό μου, τις ξύστρες μου, τα μολύβια που έχω, που χρησιμοποιώ, ή του Δημοσθένη, να τα κλείνει και να τα ανοίγει. Μέχρι και μπιζού βάζεις τα ρολόγια σου. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Μου άρεσε γιατί το μακρόστον έτσι σχέδιό του. Τι άλλο μπορείς να βάλεις. Πολλά πραγματάκια. Πήρα μετά. Άλλα 3 τέτοια παρόμοια. 1,99. Να το ανοίξουμε. Και να φέρω μαχαίρι. Είναι πιο μικρά. Έσπασε. Έσπασε ή μου φύγε τώρα εμένα. Κι όμως έσπασε. Το κλειψάκι το από εδώ. Είδα ότι κάτι είχε από την αρχή που το πήρα, αλλά δεν φαντάστηκα. Είναι αυτά εδώ.
Το κλειψάκι ανοίγει, κλείνει. Λοιπόν, μπορείς να το κάνεις κασετινούλα για το παιδί, για σένα. Εγώ τα πήρα βασικά, εάν ποτέ ταξιδέψω σύντομα ή κάποια στιγμή, να τα έχω και για ταξίδι. Δηλαδή, εδώ μέσα μπορείς να βάλεις το ρολογάκι σου. Μπορείς να βάλεις τα καλλιτικά σου. Να τα κλείσεις, τα μολυβάκια σου όλα. Τσακ. Είσαι έτοιμη. Και θα πας κάπου στο ξενοδοχείο ή αλλού, τα έχεις οργανωμένα. Μπορείς να βάλεις μπιζού, κοκαλάκια, τσιμπιδάκια, πάρα πολλά πραγματάκια. Αλλά δυστυχώς μου έσπασε το ένα, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία. Πήρα μία τζετούλα, 29 λεπτά να υπάρχει, γιατί την άλλη την έχω καταναλώσει σχεδόν με αυτά που γράφω. Απλή. Εντάξει, λάμπει λίγο παραπάνω, αλλά δεν είχε άλλη. Δεν είχε άλλη, τα είχαν πάρει. Πάει και με την μπλούζα. Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, τουρκικό και αυτό, κατασκευάζεται στην Τουρκία, είναι αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μπιζού. Εγώ για αυτό το πήρα περισσότερο. Το πιάνεις και από εδώ έτσι. Το ανοίγεις με κλειψάκι. Πώς είναι αυτά που έχουν οι μάστορες ή ο άντρας σας, που βάζεις μέσα τα καρφάκια, τα παρακαρφάκια, τα διάφορα άλλα τέτοια. Μπορείς να βάλεις συνδετήρες. Clips. Τσακ. Είναι πάρα πολύ καλό. Τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα να βάλω τα κοκαλάκια μου, αν πάω κάπου. Επίσης μπορώ να βάλω μικρά σκουλαρικάκια που φοράω, τα δαχτυλίδια μου. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με αυτό εδώ. Τα χάπια σου μπορείς να βάλεις, αν παίρνεις πάρα πολλά. Να μην τα ξεχνάς. Ή σε κάποιο ταξίδι που πας, να τα βάλεις όλα μέσα. Κοίτα. Έβαλα τα δαχτυλίδια μου. Δίπλα έβαλα τα σκουλαρίκια, τα κοκαλάκια μου. Τσιμπιδάκια βάζετε. Να τα έχετε σε σειρά, να μην τα έχετε μπερδεμένα. Και για το σπίτι και για ταξίδι. Για την τσάντα σας, πάρα πολύ χρήσιμο. Άμα το δει ο άντρας μου, θα θέλει να το πάρω κι άλλο. Για να βάζει τα δικά του. Τα δικά του εννοώ αυτά τα περί μαστοράτζας. Καρφάκια, πρόκες, κάτι άλλο μικρά, δεν τα ξέρω. Δεν είχε πολλά τέτοια. Εάν ξαναφέρει, μπορεί να πάρω άλλα δύο, για μια άλλη δουλειά που έτσι το σκέφτηκα. Και πήρε και αυτά εδώ τα μικρά. Στρογγυλά, 1,29 έχει μέσα 4. Κουτάκι αποθήκευσης. Λοιπόν, αυτό τι ιδιαίτερο έχουν. Αυτά τα μικρά είναι. Μπορείτε να βάλετε χάπια, χάπια, καραμελίτσες, τσίχλες στην τσάντα σας. Κλείνουν πάρα πολύ καλά. Τα δαχτυλίδια σας, τα σκουλαρίκια σας που τα ταξιδεύετε ή με στην τσάντα σας. Και στο σπίτι σας ακόμα, για να μην τα μπερδεύετε. Τα δαχτυλιδάκια σας. Μπορείτε να βάλετε, ας πούμε, καρικεύματα για να πάρετε μαζί σας, να πάτε κάπου, να ψήσετε. Πολλές χρήσεις έχει. Λοιπόν, έχει μέσα, είπαμε, 4 και το ένα εφάπτεται του άλλου. Δηλαδή, μπαίνει εδώ. Τσακ. Κοιτάξτε. Τα βάζεις στη βαλίτσα σου και είσαι έτοιμη. Βγαίνει. Το
ξαναβάζεις μετά. Πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να βάζετε συνδετήρες, κλειψάκια για το παιδί, πάρα πολλά. Να πιω και λίγο καφέ. Λοιπόν, και τώρα το ωραιότερο. 1,99. Πήρα ένα πύληνο, δεν ξέρω. Ένα μικρό νάνο. Κεραμικό, είναι κοσμητικό κήπου, γράφει. Κινέζικο. Ο μικρός νάνος, για να βάλω εδώ σε χλαστρούλες έξω τώρα που για μένα έχει μπει ήδη άνοιξη, δεν θέλω να σκεφτούμε ότι είναι ακόμα χειμώνας. Αν φύγει ο Γενάρης, έρχεται η άνοιξη για μένα. Μεγαλώνει η μέρα. Θέλω να σκέφτομαι ότι έρχεται η άνοιξη. Μου κάνει καλό. Ωραίο το νανάκι. Μέσα σε γλαστρούλες. Αν έχετε και εκεί που ακόμα καλύτερα. Να τα βλέπει και ο Δημοσθένης. Για να χαίρετε. Και μετά πήρα άλλο ένα παραπλήσιο. Μια χελονίτσα πανέμορφη. Πράσινη. Να τρώτε τα σκουλικάκια. Δεν είναι ωραία. Μ' αρέσει. Είχε πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Αυτά τα δύο θα κάνουν καλή παρεούλα στις γλαστρούλες μου έξω. Και για τα παιδάκια. Να τα βλέπω να χαίρονται. Τώρα που η φύση ξαναγεννιέται. Πήρα και αυτό εδώ το κουτάκι από μπαμπού. Μπαμπού είναι, δεν θυμάμαι. 1,99. Μπαμπού. Εντάξει, κλασικό, αυτό έχει καιρό το τζάμπα νομίζω. Δεν ξέρω τι θα το κάνω, απλώς μου άρεσε και το πήρα. Το ανοίγεις και έτσι. Με πολύ τάκτ. Έχει λαστιχάκι απ' έξω. Τσακ. Μυρίζει ξύλο. Βάζεις τα μπιζού σου πάλι. Τα βραχιόλια σου. Τα ρολόγια. Βάζεις πολλά πραγματάκια. Πολλά, ό,τι θέλεις. Κάνει και για το μπάνιο, να βάζεις τα πομπόν αυτά, πώς τα λένε, τα παπακάκια για το πρόσωπο. Ωραίο είναι. Βάζεις χαρτοματιλάκια μέσα. Είναι για το μπάνιο, ωραίο. Τώρα το σκέφτομαι ότι ταιριάζει. Για το μπάνιο, για την κουζίνα σου να βάζεις πράγματα, για το δωμάτιό σου, στο κομοδίνο. Πολύ ωραίο. Και επίσης παρόμοιο αυτό εδώ, μπαμπού και αυτό, 69 λεπτά, τίποτα. Πολύ καλό. Γι' αυτό που είναι, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι ζωγραφισμένο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου θυμίζει κινέζικο, πώς θα λένε αυτά που πας και τρως τα... στον ατμό, που τα... με ατμό, που μαγειρεύεις με ατμό. Από μπαμπού που έχουν οι Κινέζοι. Ανοίγει και αυτό έτσι. Εύκολα. Ξύλινο. Ο πάτος και το πάνω μέρος. Και θα βάζεις πραγματάκια, μπιζού. Το κάνεις δωράκι. Πολύ όμορφο για δωράκι. 70 λεπτά, πολύ όμορφο. Στο μπάνιο σου. Φτιάχνω τις δικές μου μάσκες. 1,29, χειροτεχνία για το Δημοσθένη, αν μπορέσουμε και το κάνουμε, γιατί δεν του αρέσουν τόσο αυτά, το πήρα έτσι για να δω. Είναι από κρέατικες μασκούλες, με λαστιχάκι πίσω, χάρτινες, τις ζωγραφίζεις, αυτός είναι λύκος, δεν ξέρω, κορκόβυλος, τα μάτια ανοίγουν εδώ, βγαίνει αυτό το χαρτάκι. Βγαίνει και το άλλο. Βγαίνει και το στόμα, η μύτη. Τη φοράει το παιδί, τη ζωγραφίζει. Τη ζωγραφίζει πρώτα. Και μετά σου έχει σκηνάκια, τα στιχάκια γύρω-γύρω. Για να το φτιάξεις. Πολύ ενδιαφέρον.
γατούλα. Έχει πολλές μέσα. Αυτό τι είναι, σκυλάκι είναι αυτό μάλλον. Αλογάκι. Λιοντάρι. Βάζεις και αυτιά, άμα λείπουνε, σε όποιο ζωάκι λείπει. Και ελεφαντάκι. Βγάζεις τα ματάκια και γίνεις ελεφαντάκι. Θα τις φοράμε να παίζουμε στο σπίτι. Πολύ ιδιαίτερο. Να τις ζωγραφείς και να τις φτιάξεις. Και για το τέλος, άφησα αυτό το κουτί. Εντάξει, ένα απλό κουτί είναι, σφραγίζει καλά. 3,99 αυτό, ήταν το πιο ακριβό από ό,τι αγόρασα νομίζω. Κουτί αποθήκευσης. Κατασκευή Ισραήλ. 3,99, το ανοίγεις. Τσακ. Το πήρα για να βάλω μέσα τα πράγματα του Δημοσθένη από το παιδικό. Διάφορες κατασκευές που κάνουν, να τις βάλω μέσα. Να τις έχει για ενθύμιο. Γιατί τα έχω πεταμένα από εδώ και από εκεί και θα χαλάσουν. Είναι κάποια με χαρτόνι, ξέρετε. Με χαρτί περιτυλίγματος που κάνουν. Με χαρτί υγείας, όλα αυτά. Και το πήρα για αυτή τη δουλειά περισσότερο. Και ίσως να ξαναπάω να πάρω άλλο ένα, γιατί τώρα το σκέφτηκα. Τα χριστουγεννιάτικα τα έχω μέσα σε τσάντες. Σκέφτηκα να πάρω έτσι κανένα κουτάκι τέτοιο λίγο πιο μεγάλο να τα πάρω. Μέσα τις μπαλίτσες, τα... όλα αυτά. Ένα κουτί πάντα είναι χρήσιμο στο σπίτι. Πολύ ωραίο. Ήθελα και κάποια άλλα πραγματάκια να πάρω, αλλά ας το λέω αργότερα. Αυτά ήταν τα πραγματάκια από το τζάμπο. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου. Με γεια μου. Καλά ψώνια σας και σε εσάς τώρα που θα έρθουν και εκπτώσεις, βασικά, γιατί σίγουρα θα ξεχυθούν όλοι στα μαγαζιά. Αν και οι εκπτώσεις για μένα είναι πάρα πολύ καλές για τα καλλυντικά, αρώματα κλπ. Ρούχα και παπούτσια δεν έχω δει μεγάλη διαφορά και νομίζω ότι έξω βγάζουν τα πιο παλαιά και χειρότερα που έχουν. Δεν γίνονται καλές εκπτώσεις. Οπότε θα ψωνίσω κι εγώ κάτι, αλλά έχω σκοπό κάτι με καλλυντικά να πάρω. Αυτά ήτανε. Είστε επανειδήν.